Καλησπέρα, καλησπέρα! Τι κάνουμε, πώς είμαστε! Η επιστροφή, guys! Γύρισε τον Daytona, ανανεωμένο. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα πάω για επισκευή το μηχανάκι, το έφτιαξα. Όλα κομπλέ, δουλεύει ρολόι. Τώρα βγήκα πιο πολύ έτσι και για βόλτα. Για εσάς να μιλήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και μου λείψατε και σας έλειψα από ό,τι είδα. Έχω βγει στον περιφερειακό επίτηδες, διότι το μηχανάκι τώρα θέλει στρώσιμο, γιατί είναι καινούργια, αλλάχτηκαν όλα. Θα ακολουθήσει βίντεο που θα πω τι αλλαγές έκανα στο μηχανάκι, στο μοτέρ, και θα κάνω και ένα βίντεο πώς να στρώσετε σωστά ένα μηχανάκι κατά το δικό μου τρόπο, έτσι. Και τώρα λέω, ας βγω έτσι μια βόλτα να μιλήσω λίγο με τα παιδιά, μια και μου ζητάνε motovlog, μιας και έχει καλό καιρό. Ειλικρινά, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου έλειψε το μηχανάκι. Όσο έλειψε σε μένα, πιστεύω δεν πρέπει να έλειψε στον καθένα από εσάς. Ίσως και να κάνω λάθος, δεν ξέρω, πείτε μου. Αυτά δεν μπορώ, ρε φίλε. Κατεβάζεις τρεις ταχύτητες, βάζεις την πρώτη να βγάλεις νεκρά, γιατί έφτασε το φανάρι και ανάβει πράσινο. Ω, να σου γα! Κάποιοι στο Instagram θα είδατε τι αλλαγές έκανα. Ανέβασα κάποια πραγματάκια, μερικές θα καταλάβατε. Τέλος πάντων, στο επόμενο βίντεο, έτσι, σήμερα δεν θα πω πολλά, πιο πολύ θα δείτε έτσι βόλτα, μιας και έχει υπέροχο καιρό, παιδιά, ειλικρινά μου θυμίζει καλοκαίρι, και βγήκα έτσι να το κινήσω το μηχανάκι. Επίσης άλλαξα και μπαταρία, παιδιά. Θυμάστε που έπεφτε το βολτόμετρο με το που άνοιγα το κοντέρ, έπεφταν τα βολτ και νόμιζε ότι τραβάει πολύ ρεύμα το κοντέρ? Ναι, κάποιος φίλος μου είχε γράψει ότι η μπαταρία μου ήταν χαλασμένη. Είχε δίκιο. Το κακό είναι με τον ήλιο ότι δεν βλέπεις αν είναι πράσινο ή κόκκινο. Τι είναι τώρα αυτό, πράσινο άναψε. Και ξέρεις, μπορείς να φας φανάρι για πλάκα, ρε φίλε, και να μην το καταλάβεις, άθελά σου. Εν τω μεταξύ έχουν μπει μαμούνια μέσα στο κράνος. Πήγε! Γάμο. Πώς μπήκε μέσα, μπαίνει από τους αραγωγούς, ρε. Παιδιά, το μηχανάκι έχει όχι νεύρο. Εντάξει, δεν λέω πολλά, σας αφήνω με την αναμονή, θα μάθετε στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο ή στο παραεπόμενο. Γιατί θα κάνω πρώτο το βίντεο για το στρώσιμο ή το βίντεο για το τι πράγματα άλλαξα. Θα μου πεις, ρε Μάρκο, γιατί δεν το κάνεις τώρα αυτό το βίντεο? Δεν προλαβαίνω να το κάνω, παιδιά, γιατί επειδή έχω μία δουλειά και δεν ξέρω αν θα προλάβω να γυρίσω αυτό το βίντεο, γιατί μάλλον θα μου πάρει ώρα, ειδικά για το στρώσιμο, γιατί πράγματα έχω αλλάξει και θέλω να τα πω έτσι αναλυτικά, δεν θέλω να τα πω περιληπτικά και να κόψω κομμάτια, να μείνει κάποιος με την απορία, να πω τι ακριβώς γίνεται. Ήθελα να κάνω ένα motovlog και λέω, ρε φίλε, θα κάνω για τα παιδιά, γιατί έχουν τόσο καιρό, περιμένουν. Και δεν ήταν άλλος ο λόγος που δεν έκανα. Εντάξει, είχε και κρύο σίγουρα, αλλά το μηχανάκι έπρεπε να φτιαχτεί. Και ευτυχώς, παιδιά, που το μηχανάκι δεν το κινούσα όσο είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον θα είχα άλλο μοτέρ, θα είχα αγοράσει άλλο μοτέρ, γιατί θα είχαν βγει όλα κάτω τα κάρτερ. Τέλος πάντων, και λέω, ας βγω έτσι να κάνω, να πω τα δικά μου έτσι. Τι να πάω τώρα έτσι κάπου διαφορετικά που να μην σας έχω πάει? Ξέρετε, θέλω λίγο και περιφερειακό για να κινείται το μηχανάκι τώρα, μην το πάω μόνιμο στο μες στην πόλη, γιατί τώρα τι να το στρώσεις μες στην πόλη. Εδώ, ακρούλα, να μην ενοχλούμε και κανέναν. Έχω καθαρίσει τόσο καλά, παιδιά, το τζάμι, που δεν μπορώ να καταλάβω εάν είναι ανοιχτό ή
ή κλειστό. Ένα αεράκι το έχει, να πω την αλήθεια. Κοιτάμε και πίσω, μην έρχεται κανένας. Ναι, και άλλαξα την μπαταρία που είπα πριν, παιδιά. Παίρνει, πατάς μίσα και παίρνει με την πρώτη. Το καινούργιο, τον Daytona παίζει να ήταν αυτό, ρε φίλε. Το Zondes, πώς λέγεται. Καλή φάση αυτό, 300, ρε, τι είναι. Είναι στυλ μηχανής. Εντάξει, μπορεί, παιδιά, να έχει ήλιο τώρα που περνάω από τη σκιά, όμως ένα δάκωμα το έχω κάνει, έτσι. Το δαγκώνουμε λίγο. Θα πάω λίγο μέσα από την πόλη, λέτε. Έτσι θα σας κάνω μια κύκλα. Αν και είναι μεσημέρι, δεν θα έχει πολύ κόσμο. Α, θα κάνω καμιά κύκλα. Πω πω, παιδιά, μ' ακούσετε τώρα τι σκασίματα κάνει. Πω πω, τι ήλιο έχει, ρε φίλε. Πόσο έχει βενζίνη? 1, 5 και 18. 1,51 ανέβηκε, ρε. 1,48 και 9 είχα βάλει προχθές. Πού πας? Ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ με την κορολάρα που είχα κάνει στο προηγούμενο audio vlog, κοιτάξτε το. Ρε, βουνό με βουνό δεν σμίγε. Α, Daytona κι άλλο, τώρα το παρατήρησα. Άρε τσάκαλε, βάλε το κράνος, ρε γαμώτα. Αφού είσαι καλό παιδί. Δεν το ξέρω, απλά έτσι λέω. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, πάντα μ' άρεσε όταν περνάω από την Τζαμαρίση να κοιτιέμαι. Δείτε το ψώνιο. Πιστεύω το 99% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και με μηχανάκια, μόλις περνάνε από καθρέφτη, κοιτιέται. Τώρα, κοιτάξτε τώρα, επίτηδες θα πάω να περάσω από εκεί έτσι να κοιταχτούμε. Ρε, άμα έχεις ψώνιο, εντάξει. Εδώ είναι, κοιτάξτε, το καλύτερό μου. Έρχεσαι από εδώ, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Ο. Σκυλάκος. Ουουου, πού είσαι, ρε. Φάτσα. Ρε, παιδιά, όταν έχει μέρα με ήλιο, ρε φίλε, αγαπάω όλο τον κόσμο, δεν ξέρω γιατί. Τι ωραία που είναι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα το μηχανάκι, εντάξει, γιατί το στρώνω. Παιδιά, μέχρι 60 το πάω, να σας πω την αλήθεια, δεν το πάω παραπάνω. Δηλαδή, στον περιφερειακό 60-65. Είναι πολύ σφιχτό το μηχανάκι, δηλαδή, μέχρι να ανοίξει, να πάρει δηλαδή τη ροή που πρέπει ο κύλινδρος με το πιστόνι, είναι πολύ σφιχτό, δηλαδή, αφήνει τον γκάζι και φρενάρει μόνο το. Θα έχει κινησούλα, πιστεύω, μέσα. Εντάξει, μεσημέρι είναι τώρα. Έχω βάλει το γαντάκι εδώ από το φίλο μου, από το Banggood. Respect. Μπορεί και να μην έχει όμως κίνηση. Δεν έχει. Άρε, Μπάγκο. Όλη την καρδίτσα θα βρω σήμερα.
Εγώ έφαγε άλλο το κόκκινο μπροστά. Γαμάτος! Γαμάτος, γι' αυτό εγώ από τα φανάρια. Από τα φανάρια, παιδιά, περνάω. Πατάω φρένο και μετά περνάω. Οπ, σκυλάκος. Όπω τη φτιά. Έλα, μωράκια. Όχι, ρε, είναι μικρά, ρε, χαζέ. Είναι μικρούλια. Μη μασάτε. Πω ρε φίλε, αυτή η αναόφηση που κάνει αυτή η VPR, ειλικρινά πιστεύω, αν με βλέπει η εταιρεία η VPR, σε έχω κάνει την καλύτερη διαφήμιση που υπάρχει ποτέ, έτσι. Εδώ στο Σάκι θέλω να έρθω. Σάκι, πες μια καλησπέρα τα παιδιά. Τα παιδιά μια καλησπέρα πες. Πάω να φέρω τα μάξε. Καλάντι. Σας έφερα εδώ από το Μάστρα. Αχ, δεν με κατάλαβε ο Δήμος. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, θα σας δείξω ένα ιστρία τώρα λουλούδι. Και μετά έτσι για το κλείσιμο, θα σας αφήσω με το ιστρία. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε βίντεο όλοι με το ιστρία. Δημάκη! Πες καλησπέρα στα παιδιά! Καλησπέρα στα παιδιά, τραβάω βίντεο. Καλησπέρα. Τι λέει? Ήρθα εδώ λίγο να δείξω ιστρία το εργαλείο. Τι λέει, πλένιες? Ναι, ναι, ναι! Θα πούμε λίγο βόλτες με γανάκια, τσάρκες. Ναι ρε, τι λέει? Τίποτα φίλε μου. Απλέντς. Εσύ? Φεύγω, α, τώρα έκανα μια τσάρκα, τώρα έκανα βίντεο. Και εσύ είδα και λέω κάτσε να γυρίσω να δείξω λίγο το εργαλείο. Και φεύγω. Και ε? Α, πάω τώρα από το site, κάτι θέλω να φτιάξω στο αμάξι. Α, μιλάμε. Ναι ρε, άντε. Είδα το εργαλείο, ο φίλος μου ο Δημάρας. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Like αν σας άρεσε το βίντεο παιδιά. Μη εγγραφή στο κανάλι μου και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram. Τα λέω συνέχεια, τα ξέρετε. Λοιπόν, έρχεται βιντεάρα δυναμική. Η επόμενη που θα γίνει. Κάτσε εδώ να περάσουν τα κορίτσια. Μωράκια. Και αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη στήριξη. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.